Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο στόχος για την έξοδο της χώρας στις αγορές μπορεί να επιτευχθεί είτε πάρουμε μια συμφωνία για το χρέος σαν αυτή που μας παρουσίασε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, είτε με μια ακόμα καλύτερη που παλεύουμε να πάρουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες το μεσημέρι, προκαλώντας έντονες συζητήσεις αναφορικά με ενδεχόμενη μεταστροφή της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου. Τον Ιούνιο αναμένεται να γίνει η πρώτη μεγάλη αξιολόγηση της πορείας ενσωμάτωσης του δικτύου της Μαρινόπουλος στον Σκλαβενίτη, οπότε και θα κλείσει ο πρώτος γύρος παρεμβάσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία η πορεία των καταστημάτων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο είναι ανωδική, όχι όμως και ικανοποιητική. Ωστόσο, τα στελέχη του ομίλου εμφανίζονται αισιόδοξα ότι η εικόνα θα βελτιωθεί με την πάροδο των μηνών. Μέσα στον Ιούνιο όμως θα ληφθεί μια ακόμα σημαντική απόφαση που αφορά την είσοδο της αλυσίδας στον τομέα της διαφήμισης, αφού μέχρι σήμερα η επισκεψιμότητα στα καταστήματα βασίζεται μόνο στην ικανοποίηση των πελατών του. Τελείως έξω φαίνεται πως έπεσαν οι διεθνείς αναλυτές σύμφωνα με τους Financial Times που τον Ιανουάριο προέβλεπαν απόλυτη ισοτιμία για το ευρώ έναντι του δολαρίου, επικαλούμενοι τον αυξημένο πολιτικό κίνδυνο, τον χαμηλό πληθωρισμό και την ατέρμονη ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ανταυτού το ευρωπαϊκό νόμισμα κατόρθωσε να σκαρφαλώσει στα 1,12 δολάρια, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο, χάρη στα βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία της Ευρωζώνης και την εκλογική νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, που πυροδότησε ράλι ανακούφισης στην αγορά συναλλάγματος. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει στις 763,22 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,40% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.